Δύο 24 ώρα μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση της χώρας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετέβη στη Βαγδάτη και συναντήθηκε με τον Χαϊντέρ Αλαμπάντι. Η περιοδία του Τζον Κέρι στη Μέση Ανατολή αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός μετόπου κατά την εξουδετερώση του Ισλαμικού κράτους. Η νέα Ιρακινή πολιτική ηγεσία απίφθινε έκκληση στη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη της χώρας στον πόλεμο εναντίον των εξτρεμιστών. Δεν υπάρχει χώρος για τη βαρβαρότητά τους στο σύγχρονο κόσμο. Πρόκειται για μία μάχη που ο Ιρακινός λαός πρέπει να κερδίσει. Είναι όμως και μια μάχη που πρέπει να κερδίσει όλος ο κόσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξουν κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Τζον Κέρι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στο Ιράκ, τρία αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικά εξεράγησαν σε σιητική συνοικία της πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 9 είναι οι νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες. Εντός των προσεχών ορών, ο Μπαράκ Ομπάμα πρόκειται να παρουσιάσει το αμερικανικό σχέδιο δράσης κατά των τζιχαντιστών, οι οποίοι εξακολουθούν να ελέγχουν σημαντικό μέρος του Ιράκ. Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι η μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους δεν απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.